7 γράμματα. Ένα ταξίδι αποδοχής, γνωστικής ασυμφωνίας, επιλογών και βιωμάτων που οδηγούν στην ενσυναίσθηση και την ευδαιμονία, με κεντρικό άξονα τη μόνη σταθερά στην οποία όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Δυστυχώς όμως οι άνθρωποι ακολουθούν τον εγωιστικό δρόμο, όπως κάνουν πάντα, αν ποτέ συνειδητοποιήσουν την αλήθεια. Αφού δεν με άφηναν λοιπόν, δεν γουστάρα να έχει ούτε ο γείτονας. Το έπιασε ένα απόγευμα που είχε βγει μόνο του στον κήπο. Έχεις ακούσει τον ήχο που βγάζουν τα κουτάβια, τα τραβάς από την ουρά και προσπαθούν να ξεφύγουν. Το άρπαξα από το σβέρτο και εκείνο άρχισε να φωνάζει. Έβγαζε ένα σπαρακτικό ήχο. Του κράτησα το στόμα με δύναμη, εκείνο όμως άρχισε να χτυπιέται. Είναι ένα ταξίδι αποδοχής του εαυτού μας, κόντρα στην άρνηση, κόντρα στην καταπίεση, στην κακοποίηση, στην βία που ασκούμε εμείς οι ίδιοι που μας ασκούν εξωτερικοί παράγοντες καθημερινά, και θέτει το ερώτημα από τη στιγμή που όλοι στο τέλος είμαστε ίσοι, σε αυτόν όλοι ίσοι 7 γράμματα, αυτά τα 7 γράμματα ο κεντρικός χαρακτήρας της παράστασης, θέτει το ερώτημα από τη στιγμή που όλοι είμαστε ίσοι στο τέλος, γιατί ζούμε τη ζωή μας με το να μην δεχόμαστε τη διαφορετικότητα του καθενός και αντί να την εξυμνούμε, αντιδρούμε σε εκείνη με μία αρνητικότητα. Γράμματα. Θίγοντας σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, η παράσταση εξυμνεί τη διαφορετικότητα και προτρέπει το κοινό να έρθει αντιμέτωπο με τις επιλογές του, την αλήθεια και τη συνειδητοποίηση του δώρου που του έχει δοθεί απλόχερα. Ένα ταξίδι ενδοσκόπησης και αυτοκριτικής ξεκινάει με μοναδικό σκοπό την αποκάλυψη της αλήθειας. Αποδοχή του εαυτού μας. Αγάπη για τη διαφορετικότητα και αγάπη στον εαυτό μας. Μην προσπαθείς να καταστρέφεις τις ζωές άλλων, ορμόμενος από τις δικές σου ανασφάλειες. Το να μάθεις τον εαυτό σου είναι ένα ταξίδι. Ζήστο γιατί είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι. Να προσπαθούμε κάθε μέρα να απελευθερωνόμαστε από τις προσωπικές μας φυλακές. Και ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό αν κάποια στιγμή το τούνελ έμπαινε στα σχολεία. Πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας. Πρέπει να αποδεχτούμε τον εαυτό μας για αυτό που είναι. Υπάρχουν και άλλοι εκεί έξω οι οποίοι έχουν τις ίδιες ιστορίες μαζί σου. Δεν έχουμε ευθύνη μόνο για εμάς, αλλά και για τους δίπλα μας. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να κρατάμε μέσα μας.